Καλατζή στο φαουλ. Να το φαουλ με στη μεγάλη περιοχή. Να υπερνάει η μπάλα. Δημητριάδης. Γκολ! Δημητριάδης. Πέτρος Δημητριάδης. Πέτρος Δημητριάδης. 1-0 στο δεύτερο λεπτό. Μετά από το ωραίο φαουλ του Χριστάρα του Καλατζή. Η μπάλα με στη μεγάλη περιοχή του Παναργιακού. Αργεί να πέσει ο τερματοφύλακας και ο έμπειρος Δημητριάδης βάζει το πόδι του έξυπνα και πλασάρει και γράφει το 1-0 στην παραλία. 1-0 στο δημοτικό στάδιο παραλίας. Μαύρη θύελα, Παναργιακός, Καλαμάτα, Λύκη του Άργους. Δάγκωσε, δάγκωσε η μαύρη θύελα τους Λύκους. Τους δάγκωσε τους Λύκους και τους τρόμαξε στο δεύτερο λεπτό με τον αρχισκόρερ της Γάμα και της Β' Εθνικής, τον έμπειρο, τον Πέτρο, τον Δημητριάδη, τον Πεχταρά. Να ξανά η Καλαμάτα, επιμένει, κοιτάξτε το Καλατζής, βγάζει τον Δημητριάδη, μόνος του, πλάσε, γκολ! Δημητριάδης, λόμπα, λόμπα με Τζοβάνι, θύμισε Τζοβάνι. Θύμισε τον Τζοβάνι με την Γαλατά Σαράι πριν από 10 χρόνια στη Ριζούπολη. Ο Πέτρος ο Δημητριάδης δείχνει την κλάση του. Πλασάρει, πλασάρει τον τροτοφύλακα του Άργους που δεν κατάλαβε, δεν κατάλαβε τι έγινε εδώ. Πλασάρει πολύ μακριά από την περιοχή και γράφει πολύ νωρίς την παραλία. Πάρα πολύ νωρίς την παραλία η μαύρη θύελα. 2-0, 2-0 τους Λύκους, τους Λύκους, τους Λύκους που έχουν πλέον τρομάξει, έχουν πλέον τρομάξει, δεν καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν από πού τους ήρθε ο μεγάλος, ο ιστορικός, ο πράσινος Παναργιακός. Έχει δεχτεί τις ρηπές, το σφυροκόπημα της ομάδας της Καλαμάτας και ήδη βρίσκεται νοκάουτ, ήδη βρίσκεται νοκάουτ με 2-0 στο πρώτο 20 λεπτό του αγώνα με δημιουργό τον Χρήστο τον Καλατζή και εκτελεστή τον Πέτρο τον Δημητριάδη. Για να δούμε εδώ, για να δούμε εδώ τον Παναργιακό. Ωραία, ο Κιλιάρας βγάζει την μπάλα στον Όγιος, σουτ, γκολ! Όγιος! 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 Και 1-2 η Λύκη, να η Λύκη που αρχίζουν και δαγκώνουν και αυτοί. Μειώνουν στην παραλία, μειώνουν στην παραλία 20 λεπτά περίπου πριν το τέλος του αγώνα με τον Όγιος, ύστερα από μαγική πάσα του Κιλιάρα, εκτέλεσε τον Πάπο από σχετικά κοντά και να που ο Παναργιακός μπαίνει και αυτός τώρα στο παιχνίδι, μπαίνει και αυτός με αξιώσεις να διεκδικήσει τουλάχιστον την ισοπαλία, τουλάχιστον την ισοπαλία από τη μαύρη θύελα στην παραλία. Παίζει για την ισοπαλία ο Καβακάς και έχει το χρονικό περιθώριο να το πετύχει αυτό. Δυστυχώς όμως για αυτόν και για την ομάδα του δεν διαθέτει πλέον το Μάριο Μπρέσκα, το Σούπερ Μάριο, τον Μπεκταρά που αποτελεί δυστυχώς για τους Λύκους παρελθόν πλέον από τον Παναργιακό.